Τα Χριστούγεννα, η τόσο χαρμόσυνη και μεγάλη επέτειος της γέννησης του Σωτήρα του κόσμου, αγγέλλεται στον τόπο μας από το βράδυ της παραμονής της μεγάλης γιορτής. Ομάδες ανδρών με βιολί ή παιδιών με τα γνωστά τρίγωνα γυρίζουν τα σπίτια και αγγέλουν στην οικογένεια κάθε οικοδεσπότη τον ερχομό της Άγιας ημέρας. Ένα τραγούδι που ακούγεται ιδιαίτερα στην περιοχή του Ριζοκαρπάσου εξιστορεί σύντομα στην αρχή τη γέννηση του Θεανθρώπου, όπως την ακούσαμε στην έναρξη του προγράμματός μας. Στη συνέχεια όμως μιλά εκτεταμένα για την απόπειρα σφαγής του Ιησού από τον Θηριώδη Ηρώδη, γεγονός που συγκίνησε όπως φαίνεται πολύ τον λαϊκό ποιητή. Δια Χριστόν ως οικούσε τόπα, ο βασιλεύς Ηρώδης αμέσως εταράχθηκε και γίνει Θηριώδης, κραζεί τους μάγους και ρωτά που ο Χριστός γεννάται στην Βηθλέμ του Ιπάση. Όσοι γραφεί οδηγάτε φκαινούν οι μάγοι και τρέχον και τον αστέρα βλέπουν ως δεϊκός τους οδηγεί και με χαρά προσέχουν ήρθα συνίστος πινεών βρίσκουν τη Θεοτόκον και βασταστές αγκαλέστης τον Αγίον της τόκον γονατιστή τον προσκυνούν και δώρα του χαρίζουν μύρνα χρυσών και λιβανών Θεών τον ενθυμίζουν τον αγγέλος εξ ουρανού γέννη τους εμποδίζει πάλι νοδόν απαγούσι αυτός τους διορίζει και σας καλή νύχτη ζούμε να πά να κοιμηθείτε όλοι γον ύπνο πάρετε και ευτής να σηκωθείτε να βάλετε τα ρούχα σας έμορφα να ντυθείτε στην εκκλησιά να τρέξετε με πρώτη μια να μπείτε να ακούσετε με προσοχή όλην την υμνοδία του Ιησού μας του Χριστού γέννησιν την Αγία. Ένα η βασίλη βασίλια που έρχεσαι που τα ξένα